Είμαι και εγώ μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ταυτόχρονα έχω έρθει εδώ πέρα να εκπροσωπήσω και το Συντονιστικό Συμβασιούχων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ΕΤΕΗ της χώρας. Είμαστε εργαζόμενοι επί σειράς ετών. Όταν λέμε επί σειράς ετών, μιλάμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι και 15 χρόνια αυτή τη στιγμή συνεχόμενης εργασίας, αδιάλειπτης εργασίας, χωρίς καμία διακοπή στις συμβάσεις τους, χωρίς καμία αλλαγή καθηκόντων από την πρώτη μέρα που βρίσκονται εκεί. Βρίσκονται σε όλες τις δομές των ιδρυμάτων, παντού. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Από την καθαριότητα και τη φύλαξη, από τα εργαστήρια, από τις κλινικές, από τις γραμματείες, οποιαδήποτε υποστηρικτική, ερευνητική ή διδακτική εργασία έχει μέσα συμβασιούχους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχουν ολόκληρες υπηρεσίες που στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε συμβασιούχους. Δεν υπάρχει άλλος. Υπογράφουν μέχρι και χαρτιά παραλαβής που θεωρητικά, σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται να υπογράφουν. Βρίσκονται δηλαδή σε όλα τα ιδρύματα, σε νευραλγικές θέσεις και επί σειρά ετών να εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Κάτω βέβαια από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μην ξεχνάμε ότι εμείς αναγκαζόμαστε κάθε μερικούς μήνες να υπογράφουμε καινούρια σύμβαση. Πλέον έχουμε και το καινούργιο ότι κάθε ένα, δύο, κάποιοι ίσως και λιγότερο, κάποιοι μερικές φορές περισσότερο, πρέπει να περνάμε ξανά από συνεντεύξεις, ξανά από τις διαδικασίες για να πείσουμε ότι τόσο καιρό κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και πρέπει να συνεχίσουμε να την κάνουμε στον ίδιο χώρο εργασίας. Αυτή η μόνιμη ανασφάλεια που υπάρχει στα ιδρύματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αντίστοιχη με την οποία υπάρχει και στα υπόλοιπους χώρους της εργασίας. Πληρωνόμαστε σε γενικές γραμμές από διάφορους πόρους. Πληρωνόμαστε είτε από τα διάθετα των ειδικών λογαριασμών, οικονομιών και έρευνας, είτε από ερευνητικά προγράμματα, είτε πολλές φορές από ανταποδοτικά προγράμματα. Η πηγή χρηματοδότησης, όπως και οι σχέσεις εργασίας, οι τυπικές, εννοώντας με την νομική έννοια του όρου, είναι πάρα πολλές και διαφορετικές. Θα βρείτε συμβασιούχους οι οποίοι εργάζονται, όπως είπε και η συνάδελφος η Ρόζα, για 10 μήνες το χρόνο, να απολύονται για 2 για να ξαναπροσληφθούν μετά πάλι όταν τους χρειάζονται. Θα βρείτε συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν με μπλοκάκια, θα βρείτε συναδέλφους παλιότερα που δουλεύανε με συμβάσεις έργου και ήταν σε ΙΚΑ, θα βρείτε μέχρι και αυτές, πώς τη λένε τώρα, γιατί έχω ξεχάσει τα ονόματα, έχουν λέξει τίτλους κτήσης, για παράδειγμα, συναδέλφους να εργάζονται εκεί. Θα βρείτε συναδέλφους ανασφάλιστους, κατά περίπτωση. Θα βρείτε συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται 6 μήνες κατόπιν πιέσεων από το επιστημονικό σας υπεύθυνο, παρόλο που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση. Και δουλεύουν εκεί, είναι κάθε μέρα εκεί και μερικές φορές αναγκάζονται μετά να πάνε να πείσουν ότι παιδιά πρέπει να πάρω τα λεφτά μου. Και τους λένε, ξέρετε κάτι, δούλευες τόσο καιρό, δεν είχε σύμβαση, άρα δεν μπορούμε να σε πληρώσουμε, αφού με έναν τρόπο τέλος πάντων, αλλά τώρα δεν θα τα πάρεις. Δουλεύουν για μήνες απλήρωτοι. Και τα παίρνουν, αν τα πάρουν, και φορολογούνται φυσικά επιπλέον για αυτά. Μιλάμε για περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί ένας έφορος αποφάσισε διαφορετικά, γιατί το πανεπιστήμιο δεν τους δίνει τα απαραίτητα χαρτιά να πείσουν την εφορία ότι είναι μισθωτοί. Όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί ένα χάος στα ιδρύματα. Οι συνάδελφοι είναι πάρα πολλοί, είναι χιλιάδες σε όλα τα ιδρύματα της χώρας. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό. Τα ιδρύματα δεν θέλουν να μάθουν πόσοι είμαστε. Έχουμε κάνει συχνά κρούσεις και πιέσεις για να γίνει έστω μία υποτυπώδης απογραφή για το πόσοι υπάρχουν τέλος πάντων στα ιδρύματα και παίζει ένα μπαλάκι. Βρισκόμαστε σε ένα διαρκές πινκ-πονγκ μεταξύ Υπουργείου και Ιδρυμάτων. Το Υπουργείο λέει ότι το Πανεπιστήμιο είναι αυτοδιοίκητο, άρα αυτό αποφασίζει. Το Πανεπιστήμιο λέει όμως ότι εμείς ανήκουμε στο Υπουργείο, άρα αυτό θα αποφασίσει. Και γενικότερα βρισκόμαστε μεταξύ αυτό που είπαμε και πριν. Το Υπουργείο επίσης κρύβεται πίσω από το Σύνταγμα. Εντάξει, και μιλάει για ΑΣΕΠ. Ένας ΑΣΕΠ που έχει αποδειχθεί ότι είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να πετάει κόσμο έξω. Οι περισσότεροι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή, εάν βρεθούν σε κάποιες διαδικασίες ΑΣΕΠ, απλά δεν θα πάρουν τη δουλειά τους. Είναι δεδομένο αυτό, είναι αποδεδειγμένο αυτό, το βλέπουμε να γίνεται με τους ΟΤΑ, το βλέπουμε να τους πετάνε έξω μετά από χρόνια εργασίας για κάποιους τυπικά λόγους, η οποία όμως η ουσία που κρύβεται πίσω από τη διαδικασία δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θέλουν να μειώσουν το κόστος εργασίας. Ένας είναι πρωτοδιοριζόμενος πλέον, κοστίζει πολύ λιγότερα από έναν που έχει εμπειρία μερικά χρόνια.
Επίσης, ένας πρωτοδιοζόμενος δεν έχει την ίδια αγωνιστική διάθεση που έχει ένας εργαζόμενος 10-15 χρόνων. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό θέλουν το ΑΣΕΠ. Το σύνταγμα για το οποίο συζητάνε το έχουν ήδη επί της ουσίας κάνει κουρελόχαρτο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό το σύνταγμα για το οποίο συζητάνε καταστρατηγεί τις ίδιες εντολές που δίνει και αποφάσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες κατά άλλες περιπτώσεις τις επηρεσπίζονται με τεράστιο σθένος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος με συμβάσεις πάνω από 2 χρόνια. Ναι, βεβαίως. Αυτό λοιπόν, αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κάτω-κάτω της γραφής που τις επηρεασπίζονται για τα μνημόνια και για άλλες περιπτώσεις που μας τραβάνε λεφτά, θα μπορούσαν να τις περάσουν στο κάτω-κάτω της γραφής στο Σύνταγμα. Και ας το αλλάξουν. Εμείς, για να ολοκληρώσω, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μόνιμοι είμαστε εξ αρχής. Εγώ δεν ζητάω να μου μετατρέψουν καμία σύμβαση. Εγώ είμαι εκεί, εργαζόμενος στο ΕΚΠΑ, στην ίδια θέση 13 χρόνια, από το 2005. Είμαι αορίστου. Είμαι μόνιμος. Δεν είμαι, όπως μας λέγανε παλιά, έκτακτος. Είμαι εκεί χρόνια. Και αυτό ζητάω να μου αναγνωρίσουν. Τη μονιμότητά μου, η οποία υπάρχει από την πρώτη μέρα εργασίας. Γιατί η φύση της εργασίας μου ήταν τέτοια. Μόνιμη και σταθερή. Και γι' αυτό πρέπει να πολεμήσουμε μέσα στα σωματεία μας, μέσα στις ομοσπονδίες μας και φυσικά εκεί που μετράει περισσότερο, στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.